Από την αρχή της ανθρώπινης παρουσίας, τα δέρματα των ζώων κάλυπταν την ανάγκη για ζεστασιά μέσα στους σκληρούς και παγερούς χειμώνες. Σύμφωνα με κάποιες θεωρίες, οι κάτοικοι του νεολιθικού λιμναίου οικισμού ταξίδεψαν μέχρι τη Βόρεια Βαλκανική για να προμηθεύονται δέρματα, επειδή πιθανώς στη δική τους περιοχή είχαν εξαντληθεί τότε τα θυράματα. Ως μύθος, όλο αυτό το σενάριο μοιάζει σαν πρώτο προϊστορικό δείγμα επεξεργασίας, εμπορίου και χρήσης των γουνοδερμάτων. Η Κωνσταντινούπολη φτάνει να χαρακτηρίζεται ως αξεπέραστη πρωτεύουσα της μόδας και της πολυτέλειας σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Καστοριά ως συνοριακή Βυζαντινή πολιτεία παρέμεινε άρρηκτα δεμένη με τη μακραίωνη ιστορία της, παρά τις δυσκολίες που συνάντησε όταν καταλαμβάνονταν έστω και για λίγο και διαδοχικά από διάφορους κατακτητές, αποκόπτοντάς την από το Βυζάντιο. Σε αυτή τη μακραίωνη διαδρομή μεγαλούργησε έχοντας ως όπλο τη Βυζαντινή τέχνη της επεξεργασίας και του εμπορίου της γούνας. Το 1453 αλώνεται και η Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι μαζί με όλα τα άλλα παίρνουν και τη γουνοποιία, η οποία έχει ήδη κατακτήσει τον κόσμο της μόδας και της πολυτέλειας. Στρατιωτικοί, τιτλούχοι και άλλοι Οθωμανοί γίνονται λάτρεις των γούνινων ρούχων. Οι Σουλτάνοι επέβαλαν στους αξιωματικούς του στρατού να φορούν γουναρικά, και έτσι γύρω στον 15ο αιώνα δημιουργείται τεράστια ζήτηση που με τη σειρά της δικαιολογεί τη γένεση της βιοτεχνίας της γούνας στην Καστοριά, η οποία φέρνει πλούτο και προνόμια. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη συντεχνία γουνοποιών, όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν Καστοριανοί και διεξάγουν όλο το εμπόριο των γουναρικών, τόσο με την Ανατολή αρχικά, τη Συρία, την Αίγυπτο, την Περσία, αλλά και αργότερα το 17ο αιώνα με την Δύση. Ο πρώτος Καστοριανός που συνέβαλε στο εμπορικό αλυσβερίσι είναι ο Φιλόμουσος Φιλόπατρης και Ευεργέτης Μανολάκης Μάνος, απόγονος του Βενετσιάνου Ναυάρχου Τζερόνιμο Μάνο. Η συντεχνία των γουναράδων βρισκόταν υψηλά στην κοινωνική και οικονομική θέση της Κωνσταντινούπολης και του Φαναρίου. Οι γουναράδες αυτοί προέρχονταν από τα μέρη της Δυτικής Μακεδονίας και ήταν στην κοινωνική ιεραρχία ένα σκαλί πιο κάτω από τους Τούρκους αξιωματούχους, τους Σουλτάνους και τους Τούρκους μεγιστάνες. Ο Θανάσης Μπατσόπουλος, εκφωνώντας τα εγγένεια της πρώτης έκθεσης γούνας το Σάββατο 22 Μαΐου 1976, αναφέρει: «Ψάξαν και ενδιαφέρθηκαν πολύ να βρουν τους γονιούς αυτής της τέχνης και να τους τοποθετήσουν κάπου χρονικά. Ολονών όμως της απόψης της αγκαλιάζει η αβεβαιότητα. Ο Γιάννης Μπακάλης μιλάει για την τέχνη που έφεραν στον τόπο μας πλούσιοι εξόριστοι μάγιστροι του Βυζαντίου, χωρίς να αποκλείει την εκδοχή πως γεννήθηκε και ανδρώθηκε στον ίδιο αυτόν τόπο από προϊστορικούς χρόνους. Η ζωή της πόλης των χιλιάδων χρόνων συνηγορεί γι' αυτό. Ο Μιχάλης Ροδάς, δημοσιογράφος του Δήματος, τοποθετεί την αρχή της ζωής της τέχνης μας στην εποχή του Μουσταφά του Πρώτου. Ο γυμνασιάρχης Παντελής Τσαμίσης την εξαρτά από τα δέρματα των καστόρων της λίμνης. Ο Θεοφύλακτος Παπακοσταντίνου της δίνει ζωή 500 χρόνων. Ο δε γυμνασιάρχης Πυχαιών Κωνσταντίνος την τοποθετεί στη Βυζαντινή εποχή, κατά δε την τουρκοκρατία τη μεταδίδει στην Σάτιστα και την Οχρίδα. Όλες αυτές τις απόψεις, στίβοντάς τις προσεκτικά, μαζί με ομολογίες παλιών Καστοριανών, ο σεβαστός μας γυμνασιάρχης Αντώνης Καλαφατίδης σε μια του διάλεξη μιλάει για τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, πως έχει το ξεκίνημά της, και μάλιστα από την τότε πλούσια αστοκρατούμενη ελληνική Οχρίδα. Με όλα αυτά όμως, ένα συγκεκριμένο μαθαίνουμε, πως η τέχνη μας, η τέχνη της γούνας, έχει πολλών ετών ζωής
και ένα ακόμα, πως η ξενιτιά την μεγάλωσε και την άντρωσε. Η μεγάλη ανάπτυξη, ας πούμε, των γουναράδων της Καστοριάς αποδεικνύεται από τα αρχοντικά και τις εκκλησίες. Εδώ βλέπουμε ένα χειμερινό πανοφόρι, ο λεγόμενος τζουμπές. Το φορούσαν και άνδρες και γυναίκες. Ο συγκεκριμένος τζουμπές είναι της Δέσποινας Μπαρμπατσούλη, μητέρας της προγιαγιάς μου. Πρέπει να είναι γύρω του 1830. Βλέπουμε εσωτερικά την επένδυση. Η μόστρα, αυτό που λέμε μόστρα, το κομμάτι που φαινόταν στην ουσία, είναι γουνιασμένο με καλύτερη ποιοτικά γούνα, με σαμούρι, κοιλιά σαμουρίσια, ενώ το υπόλοιπο παλτό, το εσωτερικό, η πλάτη, ήταν με νουρκολεμοπόδαρο βυζών. Ήταν, πώς πω, απαραίτητο την εποχή, δηλαδή στην Καστοριά, οι γυναίκες, μετά το γάμο τους, να φοράνε τζουμπέ για καλό παλτό. Επίσης, σημαντικό, καθώς όπως φαίνεται και από τα πρικοσύμφωνα εποχής, η γούνα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο ακόμα και στην πρίκα. Βλέπουμε ότι πρώτο βάζουν πάνω τα μπάρα γουνιασμένα τρία. Τον 17ο αιώνα υφίστανται ήδη οργανωμένες βιοτεχνίες επεξεργασίας από κομμάτων για την παραγωγή της λεγόμενης κομματιαστής γούνας. Πρόκειται για σειραφή μικρών τεμαχίων που κόβονται σε μικρότερες λωρίδες και υπολωρίδες από το ίδιο σημείο του δέρματος, παραδείγματος χάρη πόδι, κοιλιά, κεφάλι, για να επιτευχθεί ο ομοιόμορφος και ενιαίος φυσικός χρωματισμός με την ίδια φορά του τριχώματος. Υπάρχει το σκούρο δέρμα, το βυζόν, το οποίο είναι σε μελανό χρώμα και σε κοκκινοπό χρώμα. Σκούρα είναι και τα δύο. Σε πρώτη εντύπωση είναι σκούρα, αλλά χωρίζουν όμως, βάζουν. Γι' αυτό ο τεχνίτης, ο οποίος θα πάει να τα μιτσάρει, όπως λέει στην Καστοριά, τα καταστώσεις δηλαδή, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει. Στα μέσα του 17ου χρονολογούνται και τα πλούσια αρχοντικά που βλέπουμε στην Καστοριά, τα οποία αναδεικνύουν αυτή την ισόρροπη σχέση με το περιβάλλον, αλλά αντανακλούν και την ευημερία και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα των ιδιοκτητών τους. Άπλετο φως έμπαινε από τα ζωγραφιστά παραθύρια των αρχοντικών. Ιδέες που συντοπίτες μας συχνά συναντούσαν και υιοθετούσαν από τα εντυπωσιακά κτίσματα της ξενιτιάς. Από τις χώρες της ξενιτιάς έφθαναν τα ατίμητα, τα εκλεκτά αντικείμενα στα σπιτικά των γουνοποιών. Περσικά χαλιά, ασημικά σκεύη, μαγκάλια, παραπετάσματα βαρύτιμα και σερβίτσια. Τα αρχοντικά αυτά δεν ήταν μόνο ότι προστάτευαν, ας πούμε, από τις καιρικές συνθήκες. Είναι ότι είχαν το χαρακτήρα αστικής ζωής. Η μελωδία του τοπικού καστοριανού χορού Παντεσπάντη θυμίζει την ευρωπαϊκή επιρροή της. Και ύστερα, πώς να μην απεικονίσουν στα δοξάτα τους και στον καλό οντά την πόλη, τη Βενετιά και άλλα μέρη όπου πρόκοψαν. Τα επιβλητικά σχεδιστινά αρχοντικά, οι μεταβυζαντινές εκκλησιές της, τα τάματα των ευεργετών της αποδεικνύουν πως η πόλη αυτή διατήρησε την πνευματική παράδοση, την ευμάρεια και τις αξίες που πέρασαν στους νέους καιρούς, διανθισμένες με το νέο άρωμα που αναδύονταν από την ιστορία του τόπου, η οποία σε δύσκολα χρόνια γνώρισε μέρες δημιουργίας και προόδου. Η γούνα δουλεύονταν και εδώ. Σε άτιστα ήδη από πολύ παλιά, από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, 1797. Ένας αντιστοινός, ο Θεόδωρος Ζιγούρης, πάντρεψε την κόρη του σε δεύτερο γάμο με τον Νικόλαον τον Γούναρη, όπως τον λέει. Που σημαίνει ότι υπήρχαν γουναράδες, οι οποίοι βέβαια δούλευαν γούνα, τώρα που την έμαθαν, που τη διδάχθηκαν, πιθανόν στην Καστοριά, πιθανόν και στην Κωνσταντινούπολη, πιθανόν και στα Βαλκάνια, όπου δουλεύονταν. Αλλά
Για εξαγωγές δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο. Δεν γινόταν εξαγωγές γουναρικών, δουλεμένων δηλαδή, στο εξωτερικό. Ήταν για τοπική κατανάλωση. Και οι γυναίκες φορούσαν γούνες, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες φορούσαν το πανοφόρι που το λέγαν σάκο. Είχε γούνινη επένδυση εσωτερική από αρνί και γιακά από βυζόν, νούρκα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι μαζικότερη ενασχόληση των σαντιστινών με την κουνοπία πρέπει να ξεκίνησε μετά την Επανάσταση του 21, μετά το 1850. Πέσαμε πάνω σε μια βιβλιογραφική παραπομπή. Μέσα από αυτό λοιπόν το δημοσίευμα με τον τίτλο «Ένα πατριαρχικό ομόλογο» διαφαίνεται η εξέχουσα κοινωνική και οικονομική θέση των γουναράδων της Κωνσταντινούπολης και ιδιαίτερα του Φαναρίου. Το περιεχόμενο αυτό του δημοσιεύματος είναι η σύναψη ενός δανείου μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Μονής Καυσοκαλυβίων του Αγίου Όρους, ένα δάνειο ύψους 10.000 γροσίων, το οποίο έγινε το 1811. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η Ιερά Μονή ευρίσκεται σε μια οικονομική ευμάρεια, σε μια οικονομική άνθεση, για να μπορέσει να δανείσει ένα τόσο μεγάλο ποσό στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο ευρίσκονταν σε δυσχέρεια οικονομική. Τώρα, πώς εμπλέκονται οι γουναράδες στην υπόθεση αυτή? Οι εκπρόσωποι της Ιεράς Μονής δεν αρκούνταν στην υπογραφή του Πατριάρχη ως εγγυητή και των Μητροπολιτών, των πέντε των Συνοδικών Μητροπολιτών, αλλά ήθελαν την υπογραφή των αρχιγουναραίων, των εκπροσώπων δηλαδή του μεγαλύτερου συναφιού στην την εποχή εκείνη στην Κωνσταντινούπολη, των γουναράδων, να συνυπογράψουν ως μάρτυρες, ως εγγυητές λοιπόν για τη σύναυση αυτού του ομολόγου. Ζώντας και ασκώντας δραστήρια το εμπόριο στις χώρες της Ευρώπης η σχετιστινή, σόρευαν πλούτη τα οποία τους εξασφάλιζαν ανέσεις και τους έδιναν τη δυνατότητα να χτίζουν υπέροχα αρχοντόσπιτα. Οι αδερφοί Μαρκίδες Πούλιου υπήρξαν εκδότες της πρώτης ελληνικής εφημερίδας στη Βιέννη το 1790 με τίτλο «Εφημερής», καθώς και συνεργάτες του Ρήγα. Βεβαίως είχαμε ευεργέτες μετά, όπως ήταν οι αδελφοί Παπαγεωργίου που έκαναν το νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, παιδί ακόμα στην περίοδο της κατοχής, βλέπει τους Ναζί να συλλαμβάνουν τον αντιστασιακό πατέρα του και να τον οδηγούν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο ίδιος αφηγείται την ιστορική διαδρομή του από το τραγικό αυτό γεγονός, τα δραματικά χρόνια που ακολούθησαν, έως τα εντυπωσιακά επιτεύγματα και τη θαυμαστή προσφορά του μέσα στο πέρασμα των επόμενων δεκαετιών. Αντιλήφθηκα ότι είναι ο πατέρας μου. Τρέχω πίσω του, παράδειγμα τους φίλους και τους όλους, τρέχω πίσω του και φτάνω σε απόσταση από τη Σάτιστα 5 χιλιόμετρο που είναι η Μπάρα, ο σταθμός της Μπάρα, και εκεί ακούω το κροτάσμα των πολυβόλων που είχαν ανεβεί οι Γερμανοί απάνω στη Σάτιστα, το διάβασαν το κατηγορητήριο και τον κατέβασαν κάτω σε μικρή, σε μια απόσταση από μένα γύρω στα 300 μέτρα. Σε αυτά τα 300 μέτρα ακούω το κροτάσμα των πολυβόλων που εκτελέσαν τον πατέρα μου. Δεν είχαμε οικονομικά καθόλου καλά και τότε ο πατέρα μου ήταν εμποροράφτης. Ασχολούμαι και εγώ λίγο με το γραφείο, εκεί πήγαινα και του βοηθούσα σε κάτι ξετρυπώματα και αυτά. Και όταν τον σκοτώσαν οι Γερμανοί, αποφάσισα να ασχοληθώ με το παραγωγή σχετικό με τη ραφική. Με τη γούνα δούλεψα σε μια βιοτεχνία του θείου μου. Από εκεί ξεκίνησα να φτιάξω δική μου δουλειά με τα γουναρικά. Είχα φτάσει στο σημείο να έχω 300 εργάτες. Ο Παπα-Νικολάου, ο Κώστας Παπα-Νικολάου, και αυτός ευεργέτης. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου, σε ηλικία 13 ετών, εν μέσω φτώχειας και εμφυλίου πολέμου,
αναγκάζεται να νοσηλευθεί λόγω ασθενείας του για 5 χρόνια στο Ασκληπιείο Βούλας της Αθήνας. Στο πλαίσιο της εργασιοθεραπείας, αλλά και για να βελτιώσει τη διατροφή του, ύφαινε σε έναν μικρό αργαλιό πάνω στο κρεβάτι του πόνου, γυναικείες εσάρπες και τις πουλούσε σε κυρίες συλλόγων που επισκέπτονταν το Ασκληπιείο. Αίσθηση προκαλεί η χαλίβδωση του χαρακτήρα του, αλλά και το ψυχικό σθένος που απέκτησε από την προσωπική του δοκιμασία. Στα 5 χρόνια παραμονής του στο Ίδρυμα, συγκεντρώνει 6.000 δραχμές, με τις οποίες επιστρέφοντας στην Σιάτιστα σε ηλικία 18 ετών, αγοράζει χορδά και αφού μάθει τη γουναρική εργαζόμενο σε εργαστήρια της Σιάτιστας, ξεκινά να γράφει τη δική του μεγαλειώδη επιχειρηματική ιστορία. Δεν θα αναφερθώ στα παιδικά μου χρόνια, γιατί συγκινούμε. Θα αρχίσω ακριβώς τη δεκαετία του 50 που αρχίζει η επαγγελματική μου δραστηριότητα. Αφού έμαθα τη δουλειά των αποκομμάτων γούνας, θέλησα να ασχοληθώ κάνοντας ένα μικρό εργαστήριο σε ένα δωμάτιο του πατρικού μου σπιτιού. Θα έπρεπε όμως να πάω στην Καστοριά για να βρω την πρώτη ύλη, το χορδάτο που λέγαμε και λέμε. Εκεί δεν είχα πάει ποτέ στην Καστοριά, παρά σκέφτηκα να απευθυνθώ στο συμπέθερό μου Δημήτριο Καφάση, όπως τον ξέραν στη Σιάτιστα Μπίτια Τσιαρίκ. Μεγάλος σε ηλικία, σεβάσμιος, ήταν και επίτροπος πολλά χρόνια στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και είχε την εκτίμηση όλων των κατοίκων. Πήραμε το λεωφορείο και φτάσαμε στην Καστοριά. Έμεινα έκπληκτος, γιατί η Καστοριά δεν είχε καμιά σχέση με τη Σιάτιστα. Με τη λίμνη της, με τα μεγάλα κτίρια, με τους μεγάλους και καλούς δρόμους. Οπότε απευθυνθήκαμε στον κύριο Σκαπέρδα, ο οποίος ήταν ο πρώτος γουναράς που είχε το μεγαλύτερο εργαστήριο που απασχολούσε 400 τεχνίτες, εργαζόμενους. Η πόρτα δεν άνοιξε όπως συνήθως ανοίγει, παρά ήταν μεσάνυχτη. Γιατί είχε τους λόγους του, δεν ξέρω. Μίλησε ο συμπέθερος και του λέει, έφερα ένα δικό μου παιδί και θέλει να πάρει, να αγοράσει λίγο απόκομα, το λεγόμενο χορδά. Ζυγίσαμε το χορδά, ήταν γύρω στις 20.000 δραχμές. Εγώ είχα μαζί μου 10.000 δραχμές. Ούτε και σε αυτό θέλω να αναφερθώ, γιατί συγκινούμε διπλά. Οπότε 10.000 δραχμές έπρεπε να γίνει γραμμάτιο. Εγγυήθηκε, συμφώνησε ο κύριος Καπέρδας, εγγυήθηκε ο συμπέθερός μου και πήραμε το χορδά και φύγαμε. Δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ αργά, 11 η ώρα. Χάναμε τα πλέτερ και στη συνέχεια ήρθε ο έμπορος με τον μεσίτη και έγινε η αγοροπολισία, τα πρώτα παλτά. Αφού τελείωσα σε χρόνο ρεκόρ την ποσότητα που είχα αγοράσει και τα έγιναν σε πλέτερ, ήρθε ο μεσίτης με τον έμπορο, κάναμε τη συμφωνία, πήραν τα παλτά και πήραν τα χρήματα. Από εκεί και πέρα πήγα στο Σκαπέρδα, πριν ακόμη λήξει το γραμμάτιο, πλήρωσα την προηγούμενη υποχρέωσή μου και πήρα την ανάλογη ποσότητα, ο Κάδες, με νέα συμφωνία που έκανα με τον ίδιο, μόνος μου πια και όχι με τον συμπέθερό μου. Χτύπησα την πόρτα και άνοιξε διάπλατα. Είδα μέσα 400 εργάτες να δουλεύουν και ακούγονταν οι μηχανές όπως ένα μελίσι. Διαπίστωσα δε ότι υπήρχε κανατάς που περνούσε με την κανάτα από έναν έναν και τους έδινε νερό να πιούν με το ποτήρι. Δεν σηκώνονταν να πάνε να πιούν οι ίδιοι στη βρύση. Ας μην παραλείψουμε όμως να πούμε πως οι πολλοί εργάτες που δούλευαν σε αυτά τα εργοστάσια σιγά σιγά μέσα από αυτά τα εργοστάσια εξελίσσονταν και γίνονταν αυτόνομες επιχειρήσεις, οικογενειακές είτε και μεγαλύτερες. Από εκεί και πέρα με παίρνει και πάμε κατευθείαν στην αποθήκη. Πληρώνω την υποχρέωσή μου, την πρώτη, και μου λέει πάρε όσο θέλεις. Την τρίτη φορά πήγα πάλι μόνος μου κατευθείαν στο Γιώργο Σκαπέρδα και πήρα 200 σοκάδες που χρειαζόταν μεταφορικό μέσο. Ο ίδιος πήρε στην πιάτσα ένα τρίκυκλο και ήρθε. Φορτώσαμε την μπάλα και εγώ μαζί του
ήρθα, το έφερα στο πατρικό μου σπίτι στη Σιάτιστα. Εκεί πια τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν. Παίρνω έναν-δυο μαθητευόμενους που τους μαθαίνουν τη δουλειά και αρχίζω και βγάζω παραγωγή. Τα βράδια μάλιστα ήρθαν και κάτι φίλοι μου και κάναμε νυχτέρι, οπότε πληρωνόταν έξτρα. Η παραγωγή αυξήθηκε, απέκτησα εμπιστοσύνη στην αγορά, γνώρισα και άλλον έμπορο και άλλον μεσίτη, οπότε αρχίζω πια η παραγωγή να αυξάνεται και να τριπλασιάζεται. Το 1961 τελείωσε ένα εργαστήριο σύγχρονο για την εποχή και αποσχόλησα εκεί γύρω στους 30 εργαζόμενους και μαθητευόμενος συγχρόνος, που η παραγωγή μου αυξήθηκε κατά πολύ. Η συνεργασία μου άρχισε να ξεκινάει με τον Λακουρμπά, με τον Τάμι το Δούμα και με διάφορους άλλους μεγάλους εμπόρους. Βέβαια, τέτοιες μονάδες με μεγάλα εργοστάσια ήταν του Γιώργου του Σκαπέλδα, που είχε συνεργασία με τον αδερφό του Απόστολο, αλλά και του Τιμολέον Δούμα, που είχε συνεργασία στην Αμερική με τον αδερφό του επίσης, που βρίσκονταν στην Αμερική. Και ήταν αυτοί που προσπαθούσαν και προωθούσαν το εμπόρευμα της Γούνας, αλλά και προμήθηκαν την πρώτη ύλη. Το 1980 ολοκληρώνεται η σύγχρονη μονάδα στη θέση Μπάρα Σιάτιστας. Είναι το πιο σύγχρονο για την εποχή εργαστήριο και εκθεσιακός χώρος. Πολλοί τότε με παρεξήγησαν και μου λέγανε συγκεκριμένα με ποιους θα δουλέψει, με τους λύκους. Εγώ όμως πίστεψα στην Μπάρα και αυτό μου βγήκε. Είναι η εποχή που άρχισε η Γούνα να φωγιάται στην Ελλάδα και εκτός αυτού έρχονταν και τουρίστες από όλη την Ευρώπη. Από αγνή αγάπη για τον τόπο του, ακολούθησε πιστά τη σχετιστινή παράδοση της αγαθοεργίας και της ευποιίας με μεγάλο κατάλογο έργων ευεργεσίας στο ενεργητικό του. Θέλησα να προσφέρω στην Εκκλησία, την παιδεία και στο κοινωνικό σύνολο. Όσο ο Θεός μου δίνει υγεία και δύναμη, δεν θα πάψω να προσφέρω. Οι Καστοριανές Γούνες ήταν περιζήτητες και φοριούνταν στα μεγαλύτερα σεράγια της πόλης της Προύσας, της Περγάμου, της Δαμασκού και νοτιότερα ανάμεσα σε Αλεξάνδρεια και Κάιρο. Έτσι ξεκίνησε η προκοπή, η πρόοδος, η άνοδος της αστικής τάξης σε Σιάτιστα και Καστοριά. Ο Τούρκος περιηγητής Ευλυγιά Τσελεμπή, αντικρίζοντας την πολιτεία της Καστοριάς, σημείωσε: «Είναι εύπορα σεράγια, παράξενα και περίεργα. Όλα τα σπίτια στην όχθη έχουν σαχνισιά. Είναι αρχοντικά με λιμάνια με πατώματα το ένα πάνω στο άλλο σε ρυθμό της Κωνσταντινούπολης. Από εκεί και άλλους τόπους έρχονται τάματα από τους άπιστους γουνοποιούς για τις εκκλησιές τους. Έχει συνολικά 70 εκκλησιές, όλες στην άκρη της λίμνης». Τα καραβάνια που διέβαιναν τη διαδρομή μέσω των πλαγιών του Βιτσίου περνούσαν από Σερέσνιτσα, Πολυκέρασο, Νέβες Κανιμφαίο και από την κορυφή του Γουναρά και μέσα από τις σκιερές οξιές και τις λεύκες έβλεπαν για τελευταία φορά την Καστοριά. Κυνηγώντας τη τύχη και την προκοπή τους, με τα ελάχιστα εφόδια και γνώσεις, έφθαναν με τα καραβάνια των ζώων στις ξακουστές αγορές της κεντρικής Ευρώπης. Οι γουναράδες του 18ου και του 19ου αιώνα έδιναν ζωή στους δρόμους της Λειψίας και φυσικά περισσότερο κατά τη διάρκεια των εμπορικών πανηγυριών, διότι από τους 300 εμπόρους, στο σύνολό τους οι 100 ήταν Έλληνες. Η Λειψία ήταν το παγκόσμιο κέντρο των γουναρικών, όπου σχεδόν όλοι οι γουναράδες από την Καστοριά και την Σιάτιστα είχαν συναλλαγές. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ πήγαιναν όλο και λιγότεροι Έλληνες για αγορές στη Λειψία, εκεί δημιουργήθηκε μια μεγάλη ελληνική παροικία. Ένας κεντρικός δρόμος, η οδός Μπρίλ, ονομάστηκε και δρόμος των Γουναρικών. Και φυσικά οι Καστοριανοί μπορούσαν να τους συναγωνιστούν όλους, γιατί με τα κομματιαστά
παρουσίαζαν τα ίδια παλτά, τόσο μεγάλη ήταν η τέχνη, με τα μισά χρήματα. Σαν μόνιμα μεσητικά γραφεία που παραλαμβάνουν τα γουναρικά, αναφέρονταν η Κωνσταντίνου Παπά, Ναούμ Δέδου, Βούλτσοβ, Σκούταρη, Ζιγούρου, Κυρόπουλου. Κάτω είναι μια ομολογία της οικογένειας Κυρόπουλου, είναι συγγενής μου. Είναι του 1896. Αυτοί ονομάζονταν Βεκίλιδες, δηλαδή ήταν αντιπρόσωποι των γουναράδων της Καστοριάς. Χρονικά, ο πρώτος Καστοριανός γουναράς που πηγαίνει στη Λειψία ήταν ο Κωνσταντίνος Παπάς. Κρατούσανε αντίγραφα των γραμμάτων που έστελναν και τις αλληλογραφίες και τα έγγραφά τους και τα λοιπά. Και έτσι υπάρχει αυτό το αντίγραφο του γράμματος, το οποίο το στέλνουν προς τον Κωνσταντίνο Παπά το 1839 και του λένε μέσα ότι εμείς εδώ στην Καστοριά που δουλεύουμε όλοι σαν γουναράδες δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά λεφτά, γιατί δουλεύουμε μόνο 200 μέρες το χρόνο και με φτηνά μεροκάματα, και έτσι ζητάμε από σας να μας ενισχύσετε για να φτιάξουμε το πρώτο σχολικό κτίριο της Καστοριάς. Δύο ώρες πριν φέξει, το τσιεράκι της εμπιστοσύνης αναλάμβανε να χτυπήσει την εξώπορτα και να πάρει το κλειδί και μετά να ανοίξει το μαγαζόπλο. Να ετοιμάσει τη λάμπα, το μαγκάλι, να γεμίσει τη στάμνα με νερό και έπειτα να καθίσουν όλοι γύρω από το χαμηλό τεζιάκι. Οι καλλιτέχνες και έμπειροι γούναροραφτάδες έκαναν το ράψιμο τυρτήρι που έμοιαζε με κέντημα. Εγώ μάλιστα έχω στείλει και ένα κομματάκι στην Καστοριά, στο Λαογραφικό Μουσείο, ένα κομματάκι γραμμένο, που είναι με το χέρι. Αυτό είναι από το τζουμπέ της γιαγιάς μου, της Τόσκενας. Χρωματιστάδες, κοφτάδες, ξεριαλεχτάδες, από όλη την οικογένεια έπαιρναν μέρος για να φτουράει η δουλειά. Η αφετηρία της προόδου από εδώ ξεκίνησε. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γουνοποιοί ξενιτεύτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 60 στην Φραγκφούρτη ή αμέσως μετά τον πόλεμο στη Νέα Υόρκη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι ευκαιρίες ήταν πολλές και η ανάπτυξη μεγάλη. Το μαγαζόπλο αποτελεί το πρώτο στάδιο της εξέλιξης της γουνοποιίας, την οικοτεχνία. Ξεκίνησα το 55 τη γούνα. Ήμουνα μικρή τότε, αλλά έμαθα σιγά σιγά τη γούνα. Σε ένα χρόνο περίπου είχα αρχίσει να δουλεύω, να παίρνω χρήματα, να βοηθάω την οικογένεια, διότι ήμασταν 7 αδέρφια. Ήταν η εποχή τότε που τα μαγαζιά ξεκινούσαν με την οικοτεχνία και την οικογένεια και σιγά σιγά έγιναν μαγαζιά με 10, 20 και 30 εργάτες, αλλά και μαγαζιά, εργοστάσια μπορούμε να τα πούμε, με εκατοντάδες εργάτες που δούλευαν το απόκομα της γούνας, έχοντας βέβαια εξασφαλισμένη και την πρώτη ύλη αλλά και τη διάθεση του εμπορεύματος. Και έτσι άρχισαν σιγά σιγά να μαθαίνουν τη γούνα, η κάθε μία στο σπίτι μέσα, και στο μαγαζί δεν πήγαιναν ακόμη, δεν βγήκαν οι γυναίκες έτσι πολλές σε μαγαζί. Μετά άρχισαν τα εργοστάσια. Με την εμφάνιση μεγαλύτερης ζήτησης αλλά και καλύτερης ποιότητας, η μεταποιητική παραγωγή περνά βαθμιαία στο δεύτερο εξελεκτικό στάδιο, δηλαδή τη βιοτεχνία. Η βιομηχανία κατοίκων συνεχίστηκε ως τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν κατέφθασαν οι πρώτες ποδοκίνητες μηχανές γουναρικής και άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα εργαστήρια. Την πρώτη μηχανή γουναρική στην πόλη την έφερε η οικογένεια, τα αδέρφια της οικογένειας Σαμαρά. Βέβαια, ο πόλεμος ήταν πάρα πολύ μεγάλος που δέχτηκε από τους υπόλοιπους τεχνίτες της γουνοποιίας, οι οποίοι ακόμα έρευαν στο χέρι, και τη φυγάδευσαν σχεδόν άμεσα στο κατάστημα του Σπύρου Σαμαρά στην Κωνσταντινούπολη.
Η αμέσως επόμενη μηχανή που ήρθε και έμεινε στην πόλη ήταν αυτή εδώ, ήταν του προπαπού μου, του Γεώργιου Μασιακού, ο οποίος την έφερε 3 χρόνια μετά την οικογένεια Σαμαρά, δηλαδή το 1897, και είναι μάρκα Τζακόμπ. Ότι την πρώτη μηχανή γουναρική στην Καστοριά την έφερε ο Γεώργιος ο Μασιακός. Οι γυναίκες συνήθως ήταν στις μηχανές. Αυτές ήταν πιο ειδικευμένες στη μηχανή, οι άντρες, και εμείς δουλεύαμε, αλλά οι γυναίκες μας περνούσαν εμάς. Εγώ 3 παλτά έραβα, με έλεγαν «Θεία, θα περαστούμε». Να περαστούμε, τους έλεγα, τι θέλετε, όποιος το ράψει το παλτό θα το πάρει, άντε να περαστούμε. Ρε θεία, δεν μπορούμε να σε περάσουμε μια φορά, δεν μπορείτε, λέω, να περάσετε. Μετά το 1944 εισήχθησαν στην παραγωγή οι ηλεκτροκίνητες μηχανές γραφής γουναρικών και έτσι εμφανίστηκαν τα πρώτα συστηματικά εργαστήρια. Από το 1952 ξεκίνησε η παραγωγή φασών και δημιουργήθηκαν μεγάλα και σύγχρονα εργοστάσια σε Καστοριά και Σιάτιστα που απασχολούσαν μέχρι και 400 εργάτες έκαστο. Ο κύριος Παλιούρης εδώ στη γειτονιά, ο κύριος Γκότσης ο Γιάννης και ο κύριος Διαμαντής, παλιά τον λέγανε Σατστινό, ο οποίος έδινε και δουλειά σε Καστοριανούς, εργολαβίες, και πιάνναμε κι εμείς το κομμάτι. Από τον κύριο Τσάμι, τον Γρηγόρη, και από αυτόν πήραμε, αλλά όχι νωρίς, πολύ μετά από το 65. Μετά ήτανε Ουδούμας, ο Τάμις, Ουδούμας, ο Κώστας, και αυτός αξαδέρφια με τους άλλους, και αυτοί είχαν καλό μαχαζί. Από τον κύριο Στούμπο παίρναμε μαύρο κομμάτι, αράδα, λιανό που το λέγαμε, το λιανό. Ο φίλος μου Θωμάς ο Εύδος, και αυτός είχε καλό μαγαζί. Τον κύριο Καπεντάνιος και Τάσος λεγόταν ο Καπεντάνιος και ο Γιώργος ο αδερφός του, μας έφερναν κεφάλι. Του Κασάπη, και αυτοί είχε καλό μαγαζί, ήταν 2 αδέρφια. Μετά άρχισε ο κύριος Δούμας εδώ Τιμολέων δίπλα μας, Παπαγεωργίου εδώ Παπαϊωάννου. Ο Λαγκιώτης είχε λοιπόν, εκεί ο αδερφός μου Κώστας προπολεμικά έχει δουλέψει στους πατεράδες και στους παππούδες. Βέβαια τέτοιες μονάδες με μεγάλα εργοστάσια ήταν του Γιώργου του Σκαπέλδα που είχε συνεργασία με τον αδερφό του Απόστολο, αλλά και του Τιμολέων Δούμα που είχε συνεργασία στην Αμερική με τον αδερφό του επίσης που βρίσκονταν στην Αμερική. Και ήταν αυτοί που προσπαθούσαν και προωθούσαν το εμπόρευμα της Γούνας αλλά και προμήθευαν την πρώτη ύλη. Δεν υπήρχε σπίτι ανίκιαστο. Δεν υπήρχε υπόγειο που να μην νοικιαστεί. Όλη η Καστοριά αναμένα τα φώτα, δουλεύανε μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Πολύ δουλειά. Η Γούνα ήταν στο φουλ. Και δεν έβλεπε τίποτα άλλο στις πόρτες των μαγαζιών την ταμπέλα με το import-export. Αλλά πολλές ώρες δουλειά όμως. Δουλεύαμε όλοι οι γουναράδες. Όλα τα μαγαζιά. Ώρες. Δεν σταματούσαν με 8 ώρα. Οι Εβραίοι όμως έκαναν το εξής. Έπαιρναν τα αποκόμματα και τα χώριζαν. Χωριστά τα κεφάλια, χωριστά τα πόδια, χωριστά τις ουρές κλπ. Οπότε όταν πήγαν και στρογγυλοί να πάρουν, έπαιρναν μόνο πόδια. Περίπου. Ή μόνο κεφάλια. Ή μόνο ουρές. Τα κάναν μεγάλα και καλοσφιγμένα θέματα. Μπάλες όπως λέγανε τότε, δεν ξέρω γιατί είχαν μπάλες. Ήταν στρογγυλά, σαν μπάλα. Και τα στέλνασαν και στρογγυλά. Η πρώτη ύλη ήταν δύσκολα μαζευτεί στην Αμερική και ήταν μεγάλος ο ανταγωνισμός μεταξύ των αγοραστών. Παρ' όλα αυτά, αυτοί επιδιέθεταν τον χρήμα, διέθεταν τις γνωριμίες, μπορούσαν και κάλυπταν τις ανάγκες των εργοστασίων τους με την πρώτη ύλη των αποκομμάτων που ήταν σιγά σιγά να γίνονται και πιο δυσέβρητα. Το 1885 περίπου, η Καστοριά προμηθεύονταν χορδάδες σχεδόν αποκλειστικά από τη Λειψία της Γερμανίας. Όταν όμως ο Κωνσταντίνος Καπέρδας άνοιξε ένα σακί που είχε αγοράσει από τον Ναούμ Παπαμόσχο, ξεδιαλέγοντας το χορδά, βρήκε μέσα ένα τσαλακωμένο γράμμα, το οποίο είχε στείλει ένας Εβραίος έμπορος χορδάδων από το Μόντρεαλ σε έναν άλλον έμπορο στη Λειψία. Μεταξύ άλλων, έγραφε ότι στο Μόντρεαλ και τη Νέα Υόρκη υπήρχαν πολλοί και πάμφθινοι χορδάδες, οι οποίοι δεν είχαν ζήτηση και γι' αυτό δεν τους αγόραζε κανείς και τους πετούσαν ως άχρηστους. Ο Κωνσταντίνος Καπέρδας
έδειξε αυτό το γράμμα στον ξάδερφό του Βασίλη που ήταν ανήπαντρος, λέγοντάς του: «Ξάδερφε, αυτή η δουλειά έχει ψωμί. Στην Αμερική τα πετάνε. Δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Αν φέρουμε πράγμα κατευθείαν από τον τόπο παραγωγής, σωθήκαμε. Τι λες, αποφασίζεις να πας?» Αυτή ήταν και η πρώτη ιδέα για μετανάστευση στην Αμερική. Λίγο καιρό μετά, ο Βασίλης Καπέρδας πρωτογνώρισε την Αμερική και τον Καναδά, όταν έφτασε εκεί με τον σχιατιστινό Περπέσα και έναν Αρμένιο έμπορο καρπέτων. Το τόλμημά του οδήγησε αργότερα πολλούς γουναράδες στο Νέο Κόσμο. Το 1902 οι Καστοριανοί στη Νέα Υόρκη ήσαν μόνο 12. Το 1910 ο αριθμός των μεταναστών πλησίαζε τους 1000. Η ώρα για την ίδρυση του Συλλόγου Ομόνια είχε φτάσει. Νονός υπήρξε ο Ναούμ Δούμας. «Σήμερον την 7η Αυγούστου του 1910, ημέραν Κυριακήν, συνελθόντες ε ιδρυτέ του Συλλόγου εξέλεξαν ενεαμελή επιτροπήν προς διεύθυνσιν αυτού». Υπήρχε και ένα ωραίο σήμα, Σύλλογος Καστοριάν Ομόνια, το οποίο βάζουν στο πέτο. Δύο χρόνια αργότερα, με αφορμή τη γενική απεργία του 1912, ιδρύεται και η Εργατική Ένωση Λόκαλ, με συμμετοχή πολλών σχετιστινών γουνεργατών που δημιουργήθηκε για τη διεκδίκηση καλύτερων συνθήκων εργασίας και βιωτικού επίπεδου. Έγινε απεργία γουναράδες και έναν τον ξυλοκόπησαν, άγριο τραυμάτισαν και τον φόρτωσαν στο καράβι και γύρισαν πίσω. Από τα τέλη του 19ου αιώνα και έως τις αρχές του 20ου, οι Καστοριανοί γνωρίσανε την πόλη του φωτός. Πολλοί επιστρέψανε στην Ελλάδα στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913 για να λάβουν μέρος στην απελευθέρωση της Μακεδονίας. Το 1919 ιδρύεται στο Παρίσι ο Σύλλογος των Καστοριανών Ορεστιάς, με πλήθος δραστηριοτήτων στον κοινωνικό και φιλανθρωπικό τομέα, στηρίζοντας πολλαπλά την γενέτειρα Καστοριά. Οι ρεκλάμες των καταστημάτων φώτιζαν νυχθημερών τις βιτρίνες τους. Τα φίνα παλτά, οι ετόλ, οι γαρνιτούρες ήταν περιζήτητα από το γυναικείο φύλο. Λόγω της κατοχής, λοιπόν, σταμάτησε η γούνα, αλλά ο αδερφός μου ο Κώστας είχε τη μηχανή, την οποία στην κατοχή εμείς χωρίς κλωστή, χωρίς βελόνι, μάθαμε να ράβουμε. Τη μηχανή, τη γραπτική, την έμαθα το 46. Μετά από το 50 άρχισε και η γούνα να γίνεται κάπως, να έρχεται δουλειά από την Αμερική, εργολαβία σε ορισμένους ανθρώπους που είχαν σχέσεις, τα αδέρφια στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, και πολλοί άρχισαν να φεύγουν στην Αμερική. Πάρα πολύ μετανάστευση. Ήταν 7.000 στη Νέα Υόρκη Έλληνες Καστοριανοί και 7.000 στην Καστοριά. Εν τω μεταξύ, η μετανάστευση από τις αρχές της δεκαετίας του 60 αρχίζει και στην Καστοριά. Με πρώτο και κυριότερο πόλο έλξη στη Δυτική Γερμανία και κυρίως στην περιοχή της Φραγκφούρτης, στην οποία μεταπολεμικά μετατοπίστηκε το κέντρο Γούνας. Στην εποχή εκείνη εξελίχθηκαν σε μεγάλους εμπόρους πολλοί γουνοποιοί. Και θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα των αδερφών Παπαγεωργίου από τη Σάτιστα, όπου η πρώτη τους εξαγωγή ήταν 6 παλτά αστραγάν προς τη Γερμανία. Και μέσα σε ένα χρόνο η εξαγωγή ήταν ένα φορτηγό δέματα, τόνι ολάκερι. Είχα πάρει, θυμάμαι, ένα φορτηγό. Αυτό το φορτηγό το γέμιζα με γουναρικά από τη Σάτιστα, από την Καστοριά, από όλους τους παραγωγούς. Και τόσο ήταν στη Γερμανία. Με το που άνοιγε στη Γερμανία, πουλιόταν το μεσά, τα 3/4 πουλιόταν, και από εκεί ο αδερφός μου μάλευε πρώτες ύλες από τους άλλους κουναράδες. Και έτσι έγινε όλη αυτή η ιστορία και η εξέλιξη δική μου. Τα 10 χρόνια το 1960-70 πήγα πάρα πολύ καλά. Αγόρασα, έκανα μαγαζί με 7 άτομα, 8, πολύ καλό μαγαζί. Αγόρασα αυτοκίνητο, αγόρασα και σπίτι δικό μου στη Φραγκφούρτη.
Οι πρώτοι κύκνοι ήρθανε από τη Γερμανία. Στην Φραγκφούρτη διεξάγονταν έως τα μέσα του 1980 μεγάλη διεθνής έκθεση Γούνας, στην οποία συμμετείχαν πολλοί Έλληνες. Περισσότεροι Έλληνες ήμασταν τα τελευταία χρόνια παρά ξένοι. Πολύ μεγάλη έκθεση. 4 κτίρια με 2-3 πατώματα. Με τα πλοία της γραμμής Πειραιάς Χάλιφαξ Νέα Υόρκη, οι γουναράδες περνούν στις μεγάλες αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Καναδά, ενώ με τα τρένα ταξιδεύουν για την Ευρώπη. Αλλά στη Νέα Υόρκη όμως πηγαίνανε και σβάνε στο... στο Καστιχάρι, δεν ξέρω τι το λέγανε, Καστιχάρι, ένα νησάκι που τους βγάζει εκεί. Δεν ξέρω, πηγαίναμε στη Νέα Υόρκη, στο Μαχάταν. Έπαιρνα κάτι εκεί να πάρουν διάφορες πληροφορίες και λοιπά, να τους δώσουν αν είναι υγιείς και λοιπά. Μετά πήγε από το Καστιχάρι, από το Ελίς Άιντλον, όπως λέγεται. Τους πέρακες πήγαινα στο Μαχάταν μέσα. Από το 1956 ως το 1970 και ως σήμερα, οι φιλοπρόοδοι γουναράδες διανθίζουν τον εορτασμό προς τιμήν του προστάτη προφήτη, κτίζοντας νέα εκκλησία στην περιοχή Τσαρδάκη. Ενώ στα εξοχικά κέντρα Έλλη, Θεμελίδη, Χάτσιου και στην πλατεία Ομονίας, εργοδότες και γουνεργάτες συμμετείχαν στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Το 1976 ξεκινά ο θεσμός της έκθεσης. Εδώ βλέπουμε ένα δίπλωμα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο ανήκει στον Γιώργιο Μασιακό, στον προπαπού μου. Έως γνωστόν η έκθεση Γούνας Καστοριάς ήρθε πολλά χρόνια μετά στο προσκήνιο, οπότε όλοι οι γουναράδες που ήθελαν να εκθέσουν τις γούνες τους, ο μοναδικός τρόπος προβολής ήταν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι το 1932, πήρε 4 χρονιές μέρος ο προπαπούς μου και τις 4 χρονιές πήρε χρυσό βραβείο για τα γουναρικά του. Για 2 συναυτές χρονιές, 2 συνεχόμενες χρονιές, μας φιλοξένησε η Θεσσαλονίκη να φτιάξουμε, να συμμετέχουμε σε μια έκθεση Γούνας. Αισθανθήκαμε εκείνη την εποχή κάπως έτσι μειονεκτικά το να παίρνουμε τα εκτέματά μας και να τα λασάρουμε σε μια άλλη πόλη. Εφορούμεθα δε από πολύ έντονα τοπικιστικά αισθήματα, και λέγαμε ότι προτιμότερο είναι να κάνουμε μια έκθεση Γούνας στην Καστοριά, αν και θα πηγαίναμε και κόντρα προς τις επιλογές της τότε πολιτείας. Η πρώτη έκθεση έγινε στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου του 1976 και έγινε σε 3 χώρους. Ο ένας ήταν ο ευρύτερος χώρος, το παλιό πνευματικό κέντρο, στο σύνδεσμο γουνοποιών, στους 3 ορόφους του σύνδεσμου γουνοποιών, εκεί που στεγάζονται τα γραφεία μας, και στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Ήταν δε τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός και τόσο πολύ χειροκροτήθηκε αυτή μας η κίνηση, που ήταν βέβαιο ότι πλέον θα καταξιωνότανε και θα καταστούσαμε την έκθεση Γούνας θεσμό. Ήταν μια μεγάλη γιορτή της Καστοριάς, ήταν μια μεγάλη γιορτή της γουνοποίησης. Κάναμε την έκθεση όχι όπως συμβαίνει τώρα με το έτοιμο ένδυμα. Εκείνο κάναμε και εκθέταμε τα μπόντις, τα παλτά, τα πλέτερ, και ο λόγος για τον οποίο κάναμε ήταν για να δειγματίσουμε και να τον επισκέπτη, τον ενδιαφερόμενο, να πάρει μία αίσθηση ή μία εντύπωση του τι ακριβώς παράγουμε στα εργαστήριά μας, προκειμένου ή να κάνει εκεί την παραγγελία, αν δεν κάνει εκεί την παραγγελία, την επομένη, την μεθεπομένη κάποια στιγμή να επισκεφτεί τα εργαστήριά μας. Ελάχιστα βέβαια ήταν και τα κομμάτια τα οποία κάναμε και σε έτοιμα ενδύματα. Άλλωστε ήταν και η πρώτη φορά τότε που η Καστοριά φιλοξένησε και μανεκέν και κάναμε και μια επίδειξη, βέβαια με πρωτόγωνα εκείνης εποχής μέσα και σε συνθήκες πολύ αντίξωες, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Εκείνη την περίοδο γινήκαν και διαδηλώσεις εδώ, γινήκαν και οδοφράγματα, ορισμένοι από μας
πήγαμε, κατήσαμε και στο εδόλιο του κατηγορουμένου, διότι φράξαμε τους δρόμους και κάναμε οδοφράγματα. Ο λόγος για τον οποίο κάναμε ήταν διότι εποφθαλμιούσαν όλες οι πόλεις της Ελλάδος να πάρουν μέρισμα από τον Καστοριανό Κορβανά. Καστοριά. Η πόλη των Γουναρικών που έγιναν αιτία να γίνει η όμορφη πρωτεύουσα του νομού, ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Ευτυχώς όμως που με την παρέμβαση κυβερνητικών παραγόντων, η Καστοριά μετά από το εκρηκτικό πενθήμερο ξαναβρήκε την ήσυχη ζωή της. Όλα άρχισαν να λειτουργούν με το συνηθισμένο κανονικό ρυθμό. Τα συλλαλητήρια τότε, σε εκείνη την εποχή πρέπει να ήταν, γιατί εκείνη την εποχή ήταν η πιο μεγάλη κρίση. Ας ρωτήσουμε τον Δήμαρχο Καστοριάς, κύριο Πετκανά, γιατί ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι της πόλης. Κύριε Δήμαρχε, σαν άρχοντας της Καστοριάς, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις τόσες φασαρίες που έγιναν εδώ. Η πάντοτε φιλήσυχη Καστοριά μας μεταβλήθηκε τις μέρες αυτές σε ένα εκρηκτικό ηφαίστειο. Αιτία, η μελετωμένη επέκταση της Γούνας, πέραν των δύο παραδοσιακών κέντρων της, της Καστοριάς και της Χιατής της. Και λέω, παιδιά, ετοιμαστείτε όλα, θα σας βάλω εγώ μια ταμπέλα και θα πάμε στο Τσαρσί. Ο πρόεδρος των Γουνεμπόρων Καστοριάς, κύριος Ιστοβάρης, μας εξηγεί για τα προβλήματα των Γουνεμπόρων. Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε με όλους τους νόμιμους τρόπους δια την διατήρηση της βιοτεχνίας, διότι είναι το μοναδικό είδος, ο μοναδικός πόρος που έχουμε και δεν έχουμε με τίποτε άλλο να απασχοληθούμε. Απέναντίας οι ενδιαφερόμενοι όσο των άλλων νομών, όσο και εντός του νομού κοινότητες και μικροπόλεις έχουν με τι να ασχοληθούν. Παραδείγματος χάρη, όπως είναι το Άργος Οριστικών, είναι το πλουσιότερο, η πλουσιότερη πόλη του νομού μας. Είναι αγροτική, επομένως έχουν με τι να απασχοληθούν. Ο πρόεδρος των Γουνεργατών, κύριος Μοσχονάς, μας εξηγεί τα προβλήματα της τάξης των Γουνεργατών. Οι Γουνεργάτες ξεκίνησαν τον έτοιμο αγώνα τους έχοντας υπόψη τους το κίνδυνο τον οποίο διατρέχουν τυχόν ή ασδήποτε διασποράς. Στην υπόθεση της εξέλιξης της Γούνας σίγουρα έπαιξε σοβαρό ρόλο η νοοτροπία της απογόρευσης της επέκτασης όλου τον νομό της Γούνας. Υπήρχαν οι νοοτροπίες που ήθελαν τη Γούνα μέχρι το φανάρι. Όμως αυτό το γεγονός επηρέασε σημαντικά για να μπορέσει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο η Γούνα την εποχή που ανθούσε, βέβαια. Γιατί μετέπειτα έπεσαν τα σύνορα και η Γούνα δουλεύτηκε σε όλο τον νομό ελεύθερα. Η Γούνα στην Καστοριά πάντα ήταν ένας πόλος ο οποίος δημιουργούσε πολιτισμό. Ήταν ένας πόλος που τάιζε πολλές οικογένειες. Ήταν ένας πόλος, μια εργασία η οποία ήταν παραδοσιακή και βέβαια ήταν αυτή που την διαφήμισε σαν πόλη σε όλο τον κόσμο με την παραδοσιακή της τέχνη. Δεν θα υπήρχε Καστοριά χωρίς τη Γούνα. Η Γούνα είναι το οξυγόν της Καστοριάς. Γι' αυτό λοιπόν η UNESCO θα πρέπει να αναγνωρίσει τη Γούνα σαν άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Η ιστορία της Γούνας γράφτηκε και σφραγίστηκε από τις τολμηρές κατακτήσεις των πρωτοπόρων Γουναράδων Καστοριάς και Σιάτιστας. Νέοι καιροί ήλθαν που απαιτούν τεχνογνωσία, επιστημονική γνώση, νέες αποφάσεις. Οι Γουναράδες ξεπροβάλλουν στους νέους δρόμους που ανοίχτηκαν στην εποχή της νέας χιλιετίας. Thank you.
Thank you.